ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και στην προηγούμενη συνεδρίαση που έκανα ερωτήσεις, πήρα πολλές ψευδείς, πήρα κάποιες μη απαντήσεις, αλλά και πολλές ψευδείς, ψευδέστερες απαντήσεις. Παράδειγμα για την εξαίρεση του δικαιώματος αποζημίωσης των επιβατών, για τα δικαιώματα των επιβατών. Αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι πράγματι έχουν εξαιρεθεί, είπε όχι. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την ερώτηση ότι την ασυλία η Hellenic Train την εκπορεύεται, μάλλον η ασυλία της, από το ίδιο το Υπουργείο. Όταν ο κ. Καραμανλής λέει ότι αν ζητούσαμε αποζημίωση για το ΕΛΠΙΣ, θα ζητούσε η Hellenic Train από τον ΟΣΕ. Έχω απάντηση σε δική μου ερώτηση, κοινοβουλευτική. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κόκαλη, γιατί κύριε Καποτόρτο, δεν μπορείτε να εμφανίζετε στο ελληνικό κοινοβούλιο και να αντιμετωπίζετε τη χώρα μας ως αποικία. Σας είπα ότι δεν χρησιμοποιούνται τα τρένα αυτά στην Ιταλία και σας ανέφερα και τα πρότυπα, αλλά στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται. Σας είπα ότι είναι η μόνη μη κρατική σιδηροδρομική εταιρεία η οποία ξαναπαίρνει παράταση για άγονες γραμμές μόνη της σε μονοπόλιο στη χώρα. Στην Ιταλία και στην Ευρώπη αυτά δεν συμβαίνουν. Απαντήσετε είτε ασαφώς είτε ψευδώς.